την απροσμάχητον του λόγου δύναμην λούπε μακάριε περί ζωσάμενος κατεπολέμησαστε υπερέλαμψας εν αγώς συναθλήσεως όθεν και απέλαβες το βραβείον των άθλων σου πρεσβεύον εκτενός αθλοφόρε δούνε ημίν πτεσμάτων λύσιν. Τη 23η του μηνός Αυγούστου. Απόδοση της εορτής της κοιμήσεως της υπεραγίας ενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας της Προυσιωτήσης εν τη Ευρυτανία. Λούπου Μάρτυρος, Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου, Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου, Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Νικολάου Οσίου του Σικελιώτου, Χαραλάμπους Οσίου του Νεοφανού στις Μονής Καλυβιανής, Αντωνίου Επισκόπου Σάρδεων. Η σύναξη της υπεραγίας Θεοτόκου εν το πυρσό, προυσό δηλαδή, της Ευρυτανίας. Πρόκειται για την ιερά εικόνα της Παναγίας της Προυσιώτισσας, η οποία βρίσκεται στο μοναστήρι του Προυσού. Την θαυματουργή αυτή εικόνα λέγεται σύμφωνα με την παράδοση ότι την φιλοτέχνησε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και η εικόνα αυτή ήλθε στην Ελλάδα από την Προύσα της Μικράς Ασίας. Την έφερε ένας νέος, ευγενής άρχοντας, στα χρόνια της οικονομαχίας, το 829 μετά Χριστόν, επί οικονομάχου βασιλέως Θεοφύλου. Στον δρόμο όμως για την Ελλάδα, την έχασε την εικόνα και αποκαλύφθηκε θαυματουργικά σε ένα τσοπανόπουλο με μία στήλη φωτός σαν πυρσός και αυτό και πήρε το μέρος στην επωνυμία πυρσός, στο οποίο μέρος ήταν κρυμμένη η εικόνα. Ο νέος άρχοντας που είχε την εικόνα είχε εγκατασταθεί στην υπάτη της Φθιώτιδας και έμαθε ότι η εικόνα βρέθηκε στην Ευρυτανία και θέλησε να την πάρει πίσω. Αλλά η εικόνα θαυματουργικά γύρισε και πάλι στο άγριο εκείνο μέρος της Ευρυτανίας, όπου αποκαλύφθηκε στους ντόπιους βοσκούς. Τότε ο νέος μαζί με έναν υπηρέτη του πήγαν και αυτοί εκεί όπου και έγιναν μοναχοί και μετονομάστηκαν σε Διονύσιο και Τιμόθεο αντίστοιχα. Στο μοναστήρι λοιπόν αυτό μέχρι σήμερα γίνεται μεγάλη πανήγυρης και πλήθος κόσμου σειραίει για να προσκυνήσει την θαυματουργή εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Μάρτης Λούπος ομολόγησε με θάρρος τον Χριστό μπροστά στον ειδωλολάτρη άρχοντα, ο οποίος με διάφορες κολακίες προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει στα είδωλα, αλλά επειδή δεν τα κατάφερε, τον βασάνισε με τον πιο φρικιαστικό τρόπο και στο τέλος τον αποκεφάλισε. Ο σοφός ιεράρχης φερονίμος εκήρυξας του Ευαγγελίου εν κόσμο της ειρήνης τας χαρίτας παμάκαρ ειρήνε ιερέ
μελωδικός, ιερομάρτης κράζοντες. Δόξα το δε δόκο της η ισχύ, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το χορηγούν τη βία σου, ημίν χάριν και ελέος. Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ο ένδοξος αυτός ιερομάρτυρας, υπήρξε στα χρόνια του βασιλιά Μάρκου Αυριλίου. Γεννήθηκε στη Σμύρνη περί το έτος 140 μετά Χριστόν. Από παιδί ακόμη γνώρισε τον επίσκοπο Σμύρνης Άγιο Πολύκαρπο. Ήταν διάδοχος των Αγίων Αποστόλων και διετέλεσε επίσκοπος της αρχαίας πόλης Λουγδούνου, σημερινή Λιόν της Γαλλίας. Ο Άγιος Ειρηναίος άφησε πίσω του πολλά συγγράμματα, κυρίως δογματικά, και με αυτά στήριξε πολλούς χριστιανούς στην ορθή πίστη και τους γλίτωσε από τις πλάνες των διαφόρων αιρέσεων. Τέλος αποκεφαλίστηκε από τον βασιλέα Σεβίρο το έτος 202, λαμβάνοντας έτσι το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.